Καλησπέρα από τα γραφεία της Delfer, της πρώτης ψηφιακής έκθεσης τροφίμων και ποτών, η οποία είναι με την υπογραφή της Expotrof. Βρισκόμαστε σήμερα πιστοί στο ραντεβού των 5, στο ραντεβού των Foodinions. Και σήμερα έχουμε μία μεγάλη παρέα. Έχουμε 4 για έναν και ένας για 4, αλλά και για πολλούς περισσότερους. Είναι το σοφό επιχειρηματικό σχήμα. Είναι οι άνθρωποι που όταν θα πούμε κουκουβάγια ξέρουμε, βάζουμε πρόσωπο στον τίτλο, όταν θα πούμε τραβόλτα, όταν θα πούμε base grill, χωρίς καθυστέρηση, καλησπέρα. Είναι όλοι εκεί και μας περιμένουν. Νάτι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξεκινάω με σειρά τοποθεσίας, όπως κάθεστε, Περικλής Κοσκινάς, Μάνος Ζουρνατζής, Σπύρος και Βαγγέλης Λιάκος. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ και προσωπικά είναι μεγάλη χαρά μου που σας έχουμε εδώ και όλους μαζί. Και εμάς είναι χαρά μας και τιμή μας. Και νομίζω θα κάνουμε ωραία συζήτηση. Λέει, ωραίοι άνθρωποι, ωραίο φαγητό, ωραία συζήτηση. Ξεκινάμε λοιπόν να πούμε λίγο κάποια πράγματα. Ξεκίνησα λίγο στην εισαγωγή μου και έλεγα ότι είναι κάτι ιδιαίτερο που συμβαίνει με εσάς, ότι λέμε ένα όνομα και ξέρουμε, το ταυτίζουμε και λέμε «Α, ναι, το ξέρω κι αυτό», «Α, ναι, το ξέρω κι αυτό», ότι τα έργα σας μιλούν για σας και έχετε να δείξετε πράγματα, ίσως περισσότερο από το να μιλάτε κάνετε, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, σαν παρατηρητής. Είμαστε χωρισμένοι στα δύο. Κάποιοι μιλάμε περισσότερο και κάποιοι κάνουν περισσότερο. Αλλά χρειάζεται. Όλο μαζί προφανώς μας δικαιώνει με την ανταπόκριση που υπάρχει από τον κόσμο. Και νομίζω ότι πλέον έχει ταυτιστεί. Δηλαδή, υπάρχει, έχετε βρει το στίγμα σας και ξέρουμε όλοι τι είναι αυτό που κάνετε. Θα ήθελα όμως να μας το πείτε και με δικά σας λόγια. Τι θα θέλατε εσείς να ξέρουμε για σας? Νομίζω όχι περισσότερα πράγματα από αυτά που δείχνουμε μέσα στα εστιατόρια μας. Δεν θα θέλαμε, γιατί και οι καιροί είναι περίεργοι, να ξέρει τίποτα παραπάνω για μας, πέρα από το ότι κάνουμε τη δουλειά αυτή με πολύ μεγάλο πάθος. Την κάνουμε με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα και με πλήρη κατανόηση του τι είναι αυτό που τελικά προσφέρουμε. Με αποτέλεσμα αυτό να φέρνει ένα θετικό αποτέλεσμα από τον κόσμο ο οποίος το αντιλαμβάνεται. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που βρέθηκε μέσα από διάφορες ζυμώσεις, βρεθήκαμε όλοι μαζί. Είμαστε ήδη 7 χρόνια που λειτουργούμε και ενεργούμε. Άρα, περάσαμε όλες εκείνες τις παιδικές ασθένειες που μια ομάδα μπορεί να περάσει μέχρι να συγκροτηθεί και να αγαπηθεί, να ερωτευτεί, να τσακωθεί, να τα κάνουν όλα. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε εδώ και αρκετό καιρό, σε ένα πολύ δημιουργικό κομμάτι, που δυστυχώς το έχει φρενάρει αρκετά αυτή η ιστορία της πανδημίας. Αλλά okay, δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε για κάτι που συμβαίνει για άλλον τον κόσμο. Μέσα σε αυτό το διάστημα μας έχει δοθεί η δυνατότητα, βέβαια, να κάνουμε πράγματα και να προετοιμάσουμε πράγματα που θα έρθουν τον επόμενο καιρό, τη μετά-πανδημία εποχή. Αν πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, θα μπορούσατε έτσι να βάλουμε μερικά σημεία αναφοράς, δηλαδή άξια σημεία αναφοράς. Για παράδειγμα, ξεκινήσατε με τη μαγειρική, κάποια στιγμή γίνατε ομάδα, τώρα ετοιμάζετε τα επόμενα βήματα. Λίγο να βάλουμε κάποιους σταθμούς στην ιστορία μας. Ναι. Τώρα εμείς είμαστε 4 άνθρωποι που ο πιο νέος στην ηλικία έχει τουλάχιστον 20 χρόνια δουλειάς μέσα στον χώρο της εστίασης. Άλλοι με υψηλές σπουδές, άλλοι με το ένστικτο του μάγερα. Πάντως καταφέραμε μετά από 20 χρόνια να έχουμε δημιουργήσει μια εμπειρία γύρω τουλάχιστον από την τεχνική της μαγειρικής. Αυτό ταυτόχρονα όμως δεν κάθισε μόνο του, αλλά ήρθε να παντρευτεί και με μια
φιλοσοφία και μια στάση απέναντι σε αυτό το επάγγελμα που κάνουμε. Και αυτό είναι εκείνο που μας έφερε κάποια στιγμή κοντά, να βρεθούμε, να συναναστραφούμε και τελικά να αποφασίσουμε ότι θα θέλαμε όλοι μαζί να είμαστε και να παράγουμε και να δημιουργούμε πράγματα τα οποία τα εκθέτουμε στον κόσμο και μέχρι στιγμής όλες οι προσπάθειες έχουν αποδειχθεί ευλογημένες, να το πω έτσι, διότι εσείς είπατε πριν ότι το ξέρουμε αυτό, ξέρουμε το Hookat, ξέρουμε την Κουκουβάγια, ξέρουμε το Base Grill, ξέρουμε τον Travolta. Ένα πράγμα που μας συνδέει λοιπόν είναι ο κοινός τρόπος που έχουμε το φιλοσόφημά μας για αυτή τη δουλειά. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να σταθεί τίποτα μόνο του χωρίς μια βασιλική φιλοσοφία για να μπορείς να αναφέρεσαι σε αυτό. Όταν ξεφεύγεις ή όταν προχωράς ή όταν αργείς για κάποια πράγματα, πρέπει κάπως να αναφέρεσαι κάπως. Ποιος είναι ο τρόπος δηλαδή που σκέφτεσαι αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι αυτό είναι τελικά αυτό που μας έφερε κοντά. Και εκεί διαπιστώσαμε ότι ο καθένας έχει διαφορετικές δεξιότητες. Ο καθένας έχει ένα μεγαλύτερο ταλέντο να αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα και κάποια όχι. Και αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά λοιπόν και τελικά βγαίνει ένα αποτέλεσμα που είναι ολοκληρωμένο. Γιατί εκεί που εμένα μπορεί να μου λείπει μια τεχνική σε ένα θέμα, ο Μάνος την έχει εξασκήσει διπολό. Θα βάλει λοιπόν το γνωστικό του και θα συμπληρώσει την αρχική σκέψη, ιδέα που είχε κάποιος και πάει λέγοντας. Λοιπόν, κάποια στιγμή, το 2004, την Κουκουβάγια, η οποία εξέφρασε απολύτως την συνύπαρξή μας σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό που μας απασχολεί πια δεν είναι τίποτα άλλο παρά πώς σήμερα σχεδιάζοντας θα μπορέσουμε να κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο το ενδιαφέρον του κόσμου για την Κουκουβάγια, γιατί βρισκόμαστε και σε ένα περιβάλλον, σε μια αγορά, την ελληνική αγορά, που πρέπει ο καθένας που δραστηριοποιείται να μπορεί να καταλάβει και να κατανοήσει με ποιον τρόπο η κάθε αγορά αντιμετωπίζει το κάθε τι. Εμείς λοιπόν ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε μια αγορά που το κοινό κουράζεται εύκολα από πράγματα, δηλαδή μπορεί για 1, 2 ή 3 χρόνια ένα κόνσεπτ μαγειρικό να φαντάζει σπουδαίο και μετά σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει να το ξεχνά σιγά σιγά αναζητώντας κάτι καινούριο. Εμείς αυτό που συνεχώς κάνουμε μεταξύ μας είναι να προσπαθούμε να εξελισσόμαστε. Ό,τι δεν εξελίσσεται είναι καταδικασμένο να πεθάνει και πολύ γρηγορότερα σε μια αγορά σαν της Ελλάδας. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή με την Κουκουβάγια. Την εξελίσσουμε συνεχώς. Ο Περικλής νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος να σας πει και για όλες αυτές τις κινήσεις που κάναμε μέσα στην πανδημία και πώς αυτά τα project που έχουμε δημιουργήσει μέσα στην Κουκουβάγια προχωρούν. Δημιουργήσαμε κάποια στιγμή στην πορεία το 2018, φτιάξαμε το Hookat, το οποίο είναι ένα, ας το πούμε συμβλατζίδικο τώρα για να συνεννοηθούμε, με την έννοια ότι το τελικό το αποτέλεσμα είναι ένα τυλιχτό σουβλάκι, περίπου όπως το γνωρίζουμε, το οποίο βεβαίως δεν ήρθε από την ανάγκη μας να κάνουμε άλλο ένα σουβλατζίδικο στην Αθήνα, σαν να μην είχε. Εκεί θέλαμε και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει, αλλά φαντάζομαι ότι δεν έχουμε το χρόνο σε αυτή τη συζήτηση να το περιγράψουμε απολύτως. Εκεί θέλαμε να επιλύσουμε κάποια από τα κακό κείμενα που συμβαίνουν σε αυτή την αγορά, στο γρήγορο φαγητό και κατά κύριο λόγο στο σουβλάκι. Το σουβλάκι, όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, είναι μια σοφή τροφή. Δεν έχει δημιουργηθεί από την ανάγκη κάποιων να πρωτοτυπήσουν ή να καινοτομήσουν, αλλά πολλά χρόνια πίσω, μάλιστα
αν κανείς το ψάξει ιστορικά, το σουβλάκι ως τυλιχτό αναφέρεται στον Όμηρο και όπου περιγράφουν ότι ο κάνταβλος, δηλαδή το καλαμάκι, έμπαινε πάνω σε ψημένες πίτες και με διάφορα πράγματα που προσθέτανε το τρώγανε. Εκείνες τις εποχές λοιπόν δεν ήταν οι εποχές που κανείς δημιουργούσε κάτι για να εντυπωσιάσει, αλλά για να καλύψει βασικές ανάγκες. Το σουβλάκι λοιπόν είναι μια ολοκληρωμένη, είναι ένα ολοκληρωμένο γεύμα για κάποιον που το τρώει, διότι περιέχει τα πάντα εκτός φρούτου. Αν θεωρήσουμε βέβαια ότι η ντομάτα τώρα που γίνεται και ένας πόλεμος, αν είναι λαχανικό ή φρούτο, είναι φρούτο, τότε λέμε ότι έχει και φρούτο μέσα. Άρα τρώγοντας ένα τυλιχτό, έχει φάει τα πάντα. Μπορεί δηλαδή κάποιος να τρώει όλη του τη ζωή μόνο σουβλάκι και να είναι υγιής και να έχει υπηρετήσει απολύτως τη θρέψη του. Εμείς σε αυτό το κομμάτι λοιπόν ήρθαμε να βάλουμε και τη μαγειρική σκέψη, αλλά και τη δεξιοτεχνία και την έμπνευση, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα προϊόν που να μπορεί να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά της πολύ υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος. Αυτό το καταφέρω. Θα σας γυρίσω εγώ λίγο πίσω τώρα. Παίρνω έτσι αφορμή από αυτό που λέτε και θα ακολουθήσω την... γιατί με παρακινήσατε να δώσουμε για το λόγο και στον Περικλή που ήθελε να μας πει, να μας πει λίγο για την ελληνική κουζίνα και το... γενικά το ταξίδι όλο αυτό, γιατί νομίζω ότι αγαπάτε όλη την ελληνική κουζίνα. Αυτό εκφράζεται ούτως ή άλλως. Τώρα σας ακούμε. Να επαναλάβουμε λίγο την... Πάμε, ναι, βέβαια. Λέγαμε λοιπόν ότι νομίζω ότι είστε εκφραστές ή σας αρέσει ή αυτό είναι κάτι το οποίο παρουσιάζεται μέσα από τα εστιατόρια που είναι η ελληνική κουζίνα. Οπότε θα ήθελα λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το πώς η φιλοσοφία σας συνδέεται με την ελληνική κουζίνα. Και μια και είπατε ότι ο Περικλής είναι ο ειδικός εδώ, να μας πει και ο Περικλής και ο Μάνος εννοείται και όλοι να μας περιγράψετε κάποια πράγματα. Στην ουσία, η προσέγγιση σε όλα τα μαγαζιά, είτε στο Facebook, είτε στο Αβόλτα, είτε στο Ιντουβάγγε, ακόμα και στο Φούκατ, είναι σίγουρα ελληνική από την πλευρά του προϊόντος και της παρασκευής, αλλά και των υλικών. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι είναι ελληνική ιδέα. Δεν λέμε ότι δεν βλέπουμε ότι οτιδήποτε συμβαίνει στο εξωτερικό, εμείς δεν το κοιτάμε και κάνουμε μόνο ελληνική κουζίνα, αλλά στην ουσία κοιτάμε να μην φεύγουμε από πράγματα τα οποία είναι λίγο. Δεν είναι τόσο γνώριμα για την παράδοσή μας και για τον δικό μας ελληνικό πολιτισμό. Αυτό που προσπαθούμε είναι να υπάρχει στην ουσία μια ιδέα, όπως είπε και ο Σπύρος πριν, έτσι ώστε να μην βγαίνουμε μέσα από αυτά τα όρια. Γιατί τα όρια σε κάνουν έτσι πιο δημιουργικό. Οπότε η ελληνική κουζίνα σημαίνει οτιδήποτε μαγειρεύεται στον τόπο αυτό με ελληνικά προϊόντα που έχει μια ιστορία πίσω. Δίχως να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί ότι δεν είναι ελληνικό επειδή είναι σασίμι, δεν είναι ελληνικό επειδή. Αυτό κυρίως. Έχετε ταξιδέψει ούτως ή άλλως και στο εξωτερικό. Έχετε ζήσει κιόλας ορισμένοι από εσάς στο εξωτερικό. Οπότε θα ήθελα να μάθω από τις επισκέψεις σας στο εξωτερικό, από την απασχόλησή σας, από τα ταξίδια σας με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι η εικόνα του κοινού έξω για την ελληνική κουζίνα. Πώς το εισπράτετε εσείς? Ίσως από προσωπική εμπειρία, νομίζω αν η πρώτη επαφή ήταν το 2000, αυτό που είχε στο μυαλό του κάποιος που ήταν κάτοικος του εξωτερικού για την ελληνική κουζίνα του 2000, ήταν αυτό το παραποιημένο φαγητό που συναντούσε κυρίως το καλοκαίρι στις περιοχές που πήγαινε συνήθως για διακοπές. Και κάπως έτσι το έβρισκε και στο εξωτερικό, και ακόμα χειρότερα. Αυτό έγινε το 2000. Η πρώτη μου επαφή με αυτό ήταν το 2000 κάτι. Τώρα πια, 20 χρόνια, 21 χρόνια μετά, αυτό έχει αλλάξει εντελώς. Η εικόνα της ελληνικής κουζίνας προς τα έξω και μέσα έχει αλλάξει και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχε πριν από 20 χρόνια. Και σαφώς έχει αλλάξει και έξω. Νομίζω και αυτή τη στιγμή, φέτος,
πάντων δεν είμαι σίγουρος για φέτος, αλλά πέρυσι σίγουρα ήταν και σίγουρα μέσα στις πρώτες 5 κουζίνες που συζητιόταν στον κόσμο, η δικιά μας. Και τι ήταν αυτό που άλλαξε την εικόνα? Τι θεωρείτε ότι ήταν αυτό που λειτουργήσε έτσι θετικά και άλλαξε την εικόνα της ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό? Αναμφισβήτητα, ένα μεγάλο παράγοντα ήταν η ποιότητα των υλικών. Σιγά σιγά αυτά έγιναν γνώριμα και σε άλλο κόσμο. Και συγκυριακά αυτή η στροφή του κόσμου απέναντι στα καλά προϊόντα, μάλλον εξαιτίας της στροφής του κόσμου απέναντι στα ποιοτικά προϊόντα, αντίκρισε και την ελληνική κουζίνα. Ένας λόγος είναι αυτός, αλλά και ένας άλλος είναι ότι, ας πούμε, άνθρωποι με μεγαλύτερο ταλέντο και όραμα από προηγούμενες γενιές και γνώση, ασχολήθηκαν με αυτή τη δουλειά. Πάμε λίγο και στο μέσα. Πάμε λίγο να επιστρέψουμε στα ελληνικά εδάφη. Και θα ήθελα να μου πείτε λιγάκι το πώς βιώσαμε και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω είναι ένα θέμα που συζητάμε όλοι, το ότι η εστίαση έχει πονέσει πάρα πολύ, ή μάλλον την έχει πονέσει πολύ ο COVID. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Εσείς ως μάγειρες και ως επιχειρηματίες νομίζω έχετε εξαιρετικά καλή άποψη του θέματος. Ναι, κοίταξε, εδώ είναι λίγο... Είναι πώς αντιλαμβάνεσαι, πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας προσωπικά τελικά τα πράγματα. Δηλαδή, ναι, η εστίαση έχει πληγεί, αλλά τι δεν έχει πληγεί? Νομίζω έχουν πληγεί οι πάντες, ακόμη και αυτοί που δεν έχουν σταματήσει καθόλου μέσα στην εποχή της πανδημίας να δουλεύουν. Μιλάω ακόμη και για τους δημόσιους υπάλληλους. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η οικονομική, αν θέλεις, διάσταση της πανδημίας. Πρέπει να δούμε και την ψυχική διάσταση της ιστορίας αυτής. Δηλαδή, το πόσο κακό έχει κάνει σε εμάς τους ίδιους, πέρα από τα οικονομικά. Έτσι, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και πρέπει να το πούμε, κάποιες βοήθειες από το κρατικό μηχανισμό, ας πούμε, περιέργως πώς για τα ελληνικά δεδομένα. Νομίζω είναι προσωπική άποψη αυτή, δεν εκπροσωπώ τον κλάδο μου. Έτσι. Νομίζω πως είναι στις δυνατότητες που έχει αυτή η χώρα. Ήτανε ουσιαστική και γρήγορη σχετικά για το πώς έρχονται κρατικά χρήματα στις επιχειρήσεις. Στο βαθμό που να μας κρατάει ζωντανούς, αλλά αυτό δεν φτάνει. Γιατί, ξέρεις τι γίνεται, αυτή η δουλειά που κάνουμε είναι μια δουλειά 365 μέρες το χρόνο, για τουλάχιστον 14 έως 18 ώρες την ημέρα. Είμαστε μαθημένοι να δουλεύουμε έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακινητοποιηθεί, έχουμε παγώσει. Προσπαθούμε με κάποια τρίκ, δηλαδή, να ξεσκουριάσουμε. Έτσι, και είναι και μια δουλειά η οποία όποιος την ασκεί θα με καταλάβει σε αυτό που λέω. Είναι σαν τον αθλητισμό, την αφήνει, σε αφήνει. Δηλαδή, δεν ξεχνάς τις δεξιότητες σου, αλλά δεν είσαι τόσο γρήγορος αν δεν προπονείσαι. Έτσι, δηλαδή, χάνεις το βήμα σου, χάνεις... Όλα αυτά είναι αγωνίες τις οποίες τις βιώνουμε. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να μιλήσω τώρα σε αυτή τη φάση, ας πούμε, για το αν φτάνουν οι επιστρεπτές προκαταβολές για να επιβιώσουμε. Σε κάποιους φτάνουν και σε κάποιους δεν φτάνουν. Αυτό είναι βέβαιο. Αποκλείεται να καλύψεις τους πάντες. Θέλω όμως να δούμε λίγο ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει συζητηθεί καθόλου. Στο πώς εμείς νιώθουμε για αυτό. Ποια είναι η αγωνία και αν θα βγούμε από αυτή την αγωνία αλόβητη. Εδώ είναι το ζητούμενο. Γιατί, ξέρεις, περιμένουμε να ανοίξουμε και μόλις ανοίξουμε οι μισοί θα πεθάνουν στην εκκίνηση. Σχήμα λόγου το πεθάνουμε, έτσι. Λοιπόν, ποια είναι λοιπόν η αγωνία? Η αγωνία είναι, θα είμαι ξανά ο ίδιος. Είναι η αγωνία του τραγουδιστή κάθε μέρα. Θα τραγουδήσω το ίδιο με χτες, θα κυριολεκτικό, θα έχω την ανταπόκριση. Δεν είναι αυτονόητα τα πάντα, επειδή υπάρχει μια κάρτα στο εστιατόριο και αυτή λειτουργεί.
Είναι ένα ζωντανό πράγμα αυτό, το οποίο ανασκευάζεται κάθε μέρα, τουλάχιστον στα μυαλά μας, και προσπαθούμε να το εκτελέσουμε αυτό το πράγμα. Κατάλαβες, καθημερινά, είναι μια καθημερινή αγωνία. Είναι πρόβα παράσταση. Να συμπληρώσω κάτι. Μαζί. Δεν έχουμε, δηλαδή, δεν κάνουμε πρόβες ένα μήνα και μετά βγαίνουμε και κάνουμε μια παράσταση. Είναι πρόβα παράσταση. Ή το κέρδισες την βραδιά ή δεν την κέρδισες. Αυτό, όταν είσαι ενεργοποιημένος και λειτουργείς, το έχεις. Όταν έχεις ήδη 4 μήνες, είναι πάρα πολύ. Εγώ, στο μόνο κομμάτι που θέλω να πω, αν θέλεις, που έχει να κάνει με το κράτος και τα λοιπά, θεωρώ ότι έπρεπε να αξιολογηθεί από την αρχή. Ήταν πολύ νωρίς όταν κλείσαν τα εστιατόρια. Έπρεπε να πάμε, δηλαδή, λίγο στο χρόνο. Έπρεπε να μετρηθεί λίγο αυτό. Δεν μετρήθηκε, οκ. Okay. Γλιτώσαμε πάρα πολλούς νεκρούς, φαντάζομαι. Ελπίζω να τα έχουμε ωφεληθεί όλα αυτά. Αλλά είναι πάρα πολύ ο χρόνος, παιδιά, για 4 ολόκληροι μήνες να είμαστε ουσιαστικά άεργοι. Και όχι άνεργοι, αλλά είναι μια διάσταση που θέλω να τη βάλω μια, και μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να ενδιαφέρονται γι' αυτό. Έτσι. Και βέβαια, για να το συνδέσω λίγο και με το προηγούμενο που έλεγε ο Περικλής για το εξωτερικό, νομίζω ότι πάνω σε ένα πολύ, πολύ ωραίο σημείο όπου η ελληνική κουζίνα συζητιέται πάρα πολύ στο εξωτερικό, έχει βοηθήσει λίγο και η κρίση σε αυτό. Γίναμε πολύ γνωστοί με την κρίση του 10. Συζητηθήκαμε πολύ αρνητικά στο εξωτερικό και αυτό, ξέρεις, δουλεύει. Αν καταφέρεις να κερδίσεις από αυτό, κερδίζεις σε κάποιους χώρους, ας πούμε, ή τομείς, οι οποίοι έχουν παραγωγική διάσταση. Και η ελληνική κουζίνα, εστίαση, έχει παραγωγική, έχει θέση στην παραγωγή, πολύ δυνατή. Λοιπόν, εκεί, λοιπόν, σε ένα πολύ ωραίο σημείο, ουσιαστικά μας έχει φρενάρει η πανδημία. Αλλά νομίζω πως, εντάξει, κερδίσαμε ένα χρονικό διάστημα στο αν μπορεί ο καθένας να βάλει και σκέψη πάνω σε αυτό. Είχαμε τουλάχιστον τον χρόνο να σκεφτούμε και νομίζω ότι έχουμε σκεφτεί καλά πάνω σε όλη αυτή την ιστορία. Να πω στο θέμα της ψυχολογίας, Λαγκάντη, εμείς έχουμε ετοιμάσει και ένα καινούριο κόνσεπτ, το οποίο είναι ένα καθημερινό κόνσεπτ, το όνομά του είναι Γκαστόνε, είναι στο κέντρο της Αθήνας. Το ετοιμάζουμε από τότε που ξεκίνησε η καραντίνα πέρσι. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε πριν τη δεύτερη καραντίνα, το Νοέμβρη. Το μαγαζί δεν έχει ανοίξει ακόμα. Εμείς έχουμε αυτή την ιδέα τώρα ένα χρόνο. Η αμφιβολία που σου γεννιέται, ότι αν αυτό που σκέφτηκα πριν ένα χρόνο είναι ακόμα ένα προϊόν το οποίο κάποιον τον ενδιαφέρει, είναι κάτι που γεννιέται μόνο και μόνο σκεφτώντας το. Ένα μαγαζί που είναι έτοιμο, με τον κατάλογο έτοιμο, με έτοιμο το κόσμο, και έτοιμο να ανοίξει ένα χρόνο μετά από τότε που ήταν ανοίξει. Αυτό και από μόνο του δημιουργεί αμφιβολίες, ανησυχίες, αν αυτό που σκέφτεσαι είναι σωστό. Οπότε το ψυχολογικό νομίζω είναι πολύ μεγάλο βάρος, πέρα από τα προβλήματα τα πρακτικά, τα καθημερινά που θα έχει κάθε επιχείρηση όταν ξεκινήσει να ανοίξει. Εγώ, Μάγδα, θα ήθελα να σου προσθέσω πάνω σε αυτά που είπαν ο Μάνος και ο Βαγγέλης. Επίσης, υπάρχει μια ακόμα έξτρα αγωνία που μπαίνει από από αυτό το πάγωμα και από αυτή την απόσταση που έχεις από την καθημερινή επαφή σου με την πελατεία, με τον κόσμο, με την αποδοχή, όχι κτλ. Που είναι ότι μέσα σε αυτά, σε τόσο σκληρά γεγονότα, γιατί η πανδημία είναι ένα πρωτόγνωρο πράγμα, νομίζω, ακόμα και για τις μανάδες μας που είναι 75. Δεν έχει ζήσει πανδημία η μάνα μου, ας πούμε. Λοιπόν, ακόμα λοιπόν και για έναν 75 χρονό, αυτό το πράγμα είναι πρωτόγνωρο και σίγουρα γεννά διάφορες σκέψεις, ιδέες, αγωνίες εκείνη τη στιγμή που γίνεται, προκειμένου κανείς να γλιτώσει, ας πούμε, ή να σκεφτεί κάτι να κάνει, πώς θα μπορούσε να περισσώσει κάτι από αυτό. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, έχουν δημιουργηθεί και έχουν λειτουργήσει διάφορα κόνσεπτ, εν πάση περιπτώσει, και έχουν υποστηριχθεί από αρκετά εστιατόρια. Και μιλώ για όλη αυτή την ιστορία του delivery της υψηλής γαστρονομίας,
την, πώς να το πω τώρα, διάφορα κόνσεπτ, εν πάση περιπτώσει, καινούργιες ιδέες που προκύπτουν και που δεν τα κουμπάει η πανδημία, γιατί τα στέλνουμε, ξέρω εγώ, με μασκοφορεμένους στο σπίτι και τα λοιπά. Όλα αυτά δημιουργούν μια έξτρα αγωνία στο τι από αυτά πραγματικά θα ζυμωθεί μέσα στην αγορά και θα παραμείνει μέσα στην αγορά και τι από αυτό θα πεταχτεί. Άρα, από την ώρα που θα ανοίξουμε και μετά, θεωρώ ότι θα υπάρξει ένα πολύ μεγάλο διάστημα μέχρι να αποτινάξουμε από πάνω μας σκέψεις και δημιουργίες και νεωτερισμούς και τα λοιπά που δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία. Αυτά σίγουρα θα μας επηρεάσουν σε έναν βαθμό. Σίγουρα θα επηρεάσουν σε έναν βαθμό το κοινό που θα προσπαθήσει να ακολουθήσει κάποια από αυτά ή όχι. Εγώ εκείνο που θέλω να πω ως μήνυμα σε όποιον κόσμο, εν πάση περιπτώσει, μας ακούει, είναι ότι πρέπει να είμαστε υπέρμαχοι των νεωτερισμών και της εξέλιξης. Πρέπει όμως να έχουμε και σοβαρά φίλτρα σε αυτό. Διότι πρέπει να αποδεχτούμε κάποια στιγμή, γιατί μιλάμε για την ελληνική κουζίνα, μιλάμε για την ελληνικότητα στην κουζίνα, γιατί άλλο είναι η ελληνική κουζίνα με παραδοσιακές συνταγές και άλλο είναι η ελληνικότητα σε ένα μαγείρεμα. Ελληνικότητα σημαίνει ότι μπορεί να έχει επηρεασμούς και από άλλα συστήματα, αλλά τελικά η χρήση των προϊόντων, η καταγωγή των προϊόντων να τα κάνει ελληνικά. Εγώ λέω λοιπόν ότι αφού μιλάμε λοιπόν τόσο έντονα και για την ελληνικότητα και μας ενδιαφέρει έτσι να βγούμε λίγο από τα καβούκια μας και να γίνουμε και προς τον υπόλοιπο κόσμο γνωστοί, πρέπει πρώτα απ' όλα να αποδεχθούμε τους εαυτούς μας. Και πρέπει να αποδεχθούμε ότι η Αθήνα δεν είναι Λονδίνο, ότι η Αθήνα, η επαρχία, γιατί μιλάμε συνεχώς για τα εστιατόρια και σαν να αναφερόμαστε, ας πούμε, στο νομό Αττικής. Αλλά υπάρχουν εστιατόρια στην Κοζάνη, στην Κομοτηνή, στην Αλεξανδρούπολη, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη, κάτω από την... Αυτές είναι αγορές με διαφορετικά στοιχεία στην ιδιοσυγκρασία τους, ας πούμε. Πρέπει να σκεφτούμε, λοιπόν, ότι να αποδεχτούμε τους εαυτούς μας και να σεβαστούμε αυτά που... τις συνήθειές μας και πώς θέλουμε να τα απολαμβάνουμε. Δεν μπορεί να αντικαταστήσουμε την εμπειρία της επίσκεψης σε ένα εστιατόριο, το νιάξιμο του εστιατόρα, τον τρόπο που θα δώσει το τελικό προϊόν και να το βάλουμε σε ένα κουτάκι και να το στείλουμε, ας πούμε, με την εταιρεία στο σπίτι ταλνού. Υπάρχουν όρια στις απαιτήσεις αυτές και εγώ νομίζω ότι αυτό που μας γεννά αγωνία, ας πούμε, είναι πόσο έτοιμο είναι το κοινό να κρίνει ένα φαγητό που αποκλείεται να είναι ακριβώς το ίδιο 25 λεπτά ή ένα τέταρτο ή μία ώρα μετά που θα φτάσει σπίτι σας. Εκεί λοιπόν σαφέστατα έχουν γίνει ενέργειες, έχουμε κάνει προσαρμογές στα μενού έτσι ώστε να μην βάζουμε τόσο ευπαθή πράγματα για να πάνε, για να μην αλλοιώνονται πολύ, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει στο 100%. Ξαφνικά βλέπω λοιπόν μια φιλολογία όλο αυτόν τον καιρό, να η νέα εποχή, να ο νέος τρόπος να απολαμβάνουμε, ξέρω, την εστίαση στο σπίτι μας, αλλά αυτά τα πράγματα εμένα με βάζουν σαν ανησυχία, διότι θα δημιουργήσουν στην αρχή μια αντάρα, η οποία σε ένα ήδη πληγωμένο περιβάλλον της εστίασης θα έρθει και αυτή να κάτσει ως έξτρα βάρος. Θέλω με λίγα λόγια να πω ότι... Καλά, με λίγα είναι σχήμα λόγου. Το είπαμε και στην αρχή. Η μισή μιλάμε πολύ και αν η μισή κάνουμε πιο πολλά. Λοιπόν, εγώ μάλλον ανήκω στην πρώτη κατηγορία. Ελπίζω να ενδιαφέρονται αυτά που λέω, αλλά θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό δημιουργεί έξτρα αγωνία από το αν η επιστρεπταία φτάνει ή αν δεν φτάνει κτλ. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι υπάρχει τρομερή, πάρα πολύ μεγάλη, εν πάση περιπτώσει, διαδραστικότητα της εστίασης στο σύνολο της κοινωνίας. Αυτό το αντιληφθήκαμε
στο τι μπορεί να προσφέρει δηλαδή στον άνθρωπο ως ψυχή πια και όχι ως σώμα, γιατί το σώμα το θρέφουμε καλά στα εστιατόρια μας στην Ελλάδα, αλλά το θέμα είναι ότι αντιλαμβανόμαστε ότι η εστίαση θρέφει και την ψυχή του ανθρώπου και αυτό το καταλάβαμε σε μία κίνηση που ξεκινήσαμε στην προηγούμενη πανδημία, στην προηγούμενο lockdown μάλλον, στο πρώτο, όπου από την ανάγκη να βγούμε από το σπίτι μας, γιατί ήταν ξαφνικό και δεν το είχαμε συνηθίσει, σκεφτήκαμε και με όλη εκείνη την περιραίωσα ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνη την εποχή, με τους ανθρώπους που ήταν οι νοσηλευτές, οι άνθρωποι που δίνανε μάχη στα νοσοκομεία και τα λοιπά να κρατηθούμε όρθιοι. Τότε λοιπόν από μία σκέψη του Περικλή, η οποία ήταν ένα τηλεφώνημα σε όλους μας, παιδιά, δεν αντέχω άλλο μέσα στο σπίτι, κάτι πρέπει να κάνουμε. Προέκυψε η σκέψη λοιπόν να μαγειρέψουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή ήταν μια αρχική σκέψη λοιπόν που την υλοποιήσαμε με διάφορους χορηγούς καταρχήν που μπήκαν μέσα στο παιχνίδι αυτό και με τη συμβολή του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μας βοήθησε πολύ να μοιράσουμε το φαγητό στα νοσοκομεία. Και βεβαίως στο πίσω του μυαλού μας είχε ότι αν αυτό το πράγμα είχε μια μικρή ανταπόκριση, θα θέλαμε να το κοινωνήσουμε και στην υπόλοιπη αγορά των μαγείρων και να το παράξουν και άλλοι άνθρωποι. Πράγματι αυτό ήταν ίσως από τα πιο πετυχημένα πράγματα που κάναμε όλοι μαζί τελικά, διότι η ανταπόκριση και των υπολείπων μαγείρων σε υψηλό επίπεδο, αλλά από τα χαμηλότερα, από τις ταβέρνες μέχρι τα εστιατόρια που κάνουν υψηλή γαστρονομία, η ανταπόκριση ήταν 100%. Δηλαδή δεν υπήρξε ένας άνθρωπος, σκεφτείτε ότι υπήρξαν άνθρωποι όπως ο Γιάννης ο Μπαξεβάνης, ας πούμε, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν εκείνη την περίοδο είχε και θέματα, ας πούμε, με την υγεία του, ας πούμε, που έπρεπε να αντιμετωπίσει και παρόλα αυτά τα παρέκαμψε προκειμένου να το κάνει. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι το feedback που πήραμε από τους νοσηλευτές και από όλους αυτούς που αποδέχτηκαν τελικά αυτό το πράγμα, το Cook for Heroes το είχαμε ονομάσει, ήταν εκπληκτικό, ήταν απίστευτο, δηλαδή οι άνθρωποι περιμέναν σαν τα μωρά παιδιά κάθε μεσημέρι τι φαγητό θα στείλει, ξέρω εγώ, ο Πέσκιας, ο Λαζάρου, ο Βεζενές, η Κουκουβάγια, οποιοσδήποτε. Εκεί λοιπόν αντιλαμβάνεσαι και αντιλαμβάνεσαι την ευθύνη που έχεις απέναντι στην κοινωνία. Δεν κάνουμε ένα επάγγελμα που δεν ανταποκρίνεται και στοχεύει στις ψυχές των ανθρώπων. Συγγνώμη, μάνα μου. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει όλοι που ασχολιόμαστε με την εστίαση πρέπει να καταλάβουμε σε βάθος ποια είναι η ευθύνη μας απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που περνά την νοητή γραμμή της πόρτας μας. Πρέπει να αντιληφθούμε την τερατώδη ευθύνη που έχουμε απέναντί του. Γιατί θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί έτσι λίγο δύσκολο, αλλά την ώρα που περνά κανείς την πόρτα του εστιατορίου μας, δεν ξέρουμε αν είναι το τελευταίο γεύμα της ζωής του. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι η ευθύνη. Μα ούτε κι εσύ το ξέρεις, μα πρέπει να συμπεριφέρεσαι σαν να ήταν το τελευταίο που θα προσφέρεις. Άρα το καλύτερο που μπορείς κάθε φορά. Θέλει λίγο να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, να δούμε ποιο είναι το φιλοσόφημα της δουλειάς που κάνουμε, για να μπορέσουμε εκεί να ακουμπήσουμε την ελληνική κουζίνα. Τι είναι η ελληνική κουζίνα χωρίς μια σπουδαία φιλοξενία? Είναι σαν να σας προσφέρω ένα κιλό χρυσό, μια ράβδο χρυσό και να σας τη φέρω στο κεφάλι να ανοίξει πληγή. Τι σημασία έχει αν το έκανε ο χρυσός ή μια πέτρα? Εννοώ δηλαδή ότι όλες αυτές οι σκέψεις βέβαια είναι το θετικό της πανδημίας, διότι μας έδωσε χρόνο να κοιτάξουμε τα μέσα μας. Τώρα πιστεύω να μπορέσουμε να αντέξουμε τα μέσα μας οι περισσότεροι και να παραμείνουμε
στον χώρο που ήμασταν προ πανδημία. Εγώ καταλαβαίνω από έτσι όλη την κουβέντα και την ανάλυση αυτών που μας παραθέσατε σε αυτά τα 35 περίπου λεπτά, ότι η πανδημία μπορεί, αν και με δύσκολο τρόπο, να μας δίδαξε πράγματα. Είτε ως άνθρωποι, είτε ως επαγγελματίες. Ότι μάλλον κάποια πράγματα τα μάθαμε με το δύσκολο τρόπο. Αλλά ίσως αν τα επεξεργαστούμε ή να τα ξανασκεφτούμε, να μπορέσουμε να κάνουμε και κάτι καινούργιο, καλύτερο. Ξαναλέω, είτε ως άνθρωποι, είτε ως επιχειρηματίες, είτε ως επαγγελματίες. Νομίζω ότι ήταν η δικιά σας περίπτωση αυτή. Έτσι καταλαβαίνω. Με τα σχέδια, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν και αυτά και κάτι στο μέλλον. Περιμένετε να αλλάξει λίγο για να προχωρήσετε. Κοίταξε, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί δεν θέλω να λέω ευτυχισμένοι, γιατί η ευτυχία δεν είναι πάντα συνώνυμο της δημιουργικότητας και της εξυπνάδας, να ξέρεις. Αλλά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που βρεθήκαμε ο ένας στον δρόμο του αλουνού και είμαστε ακόμα πιο ευχαριστημένοι. Μπορώ να χρησιμοποιήσω εδώ το ευτυχισμένοι και ας ακούγεται ανόητο, που συνεχίζουμε να είμαστε μαζί και που ευτυχώς για όλους νιώθουμε πως αυτή η συνύπαρξη έχει πάρα πολύ μέλλον ακόμα. Έχουμε πράγματα δηλαδή στη φαρέτρα μας και στο μυαλό μας, τα οποία θεωρώ ότι όταν πραγματοποιηθούν και εξελιχθούν, νομίζω ότι θα είναι κέρδος για την, γενικότερα για την, για το χώρο το δικό μας, και δεν μιλώ για άνοιγμα εστιατορίων, ούτε για άλλα πράγματα, αλλά για σκέψεις, όπως τον φαντάζομαι οι περισσότεροι το γνωρίζετε, ότι έχουμε κληρονομήσει ένα αρχείο από την μεγάλη... Από την Εύη. Εγώ θα την πω συγγραφέα, αλλά μαγείρισα ήθελα να τη λέμε, την, η οποία ήταν και ο μέντορας μας στην πορεία μας, για την Εύη την Βουτσινά μιλώ, η οποία μας άφησε κληρονομιά ένα τεράστιο αρχείο που ξεκινά την ελληνική κουζίνα, πιάνοντάς την, καταγράφοντάς την από τον Όμηρο ιστορικά μέχρι το 2014, που το 2013 που έφυγε από κοντά μας. Αυτό είναι ένα τερατώδες όγκο αρχείο, το οποίο σιγά σιγά διαχειριζόμαστε ιδίες δυνάμεις προς το παρόν. Ελπίζω να βρούμε συμπαραστάτη σε αυτό, γιατί είναι κάτι που μας ξεπερνά. Και το οποίο όταν θα βγει στο φως και και θα είναι προς χρήση οποιοδήποτε θα μπορεί να προσέχει σε αυτό, πραγματικά σας λέω ότι θα είναι ένα μεγάλο πόλι. Ένα πολύ μεγάλο σημείο, ένα πολύ δυνατό σημείο για την εξέλιξη και τη σταθεροποίηση της ελληνικής κουζίνας, της ελληνικότητας κτλ. Και κατά κύριο λόγο νομίζω ότι θα βάλει μια σοβαρή φιλοσοφική βάση, έτσι ώστε να μπορούμε να μετράμε τι είναι ελληνικό, τι δεν είναι και ποια η αξία. Θα κλείσουμε... Μάνο, κάτι θέλεις να πεις. Η ομαδικότητα που ίσως βγαίνει από αυτό το πράγμα, ίσως είναι και η λύση για όλο τον κλάδο και όλη την κοινωνία, την επόμενη μέρα στην πανδημία, ότι όλοι μαζί θα βγούμε από αυτό, βοηθώντας ο ένας κλάδος στον άλλον και μέσα από τον κλάδο όλοι μαζί ένας στον άλλον για να προχωρήσουμε. Και πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου για να μπορείς να συνυπάρξεις σε μια ομάδα. Αυτά τα προβλήματα που έχει η ελληνική ιδιοσυγκρασία, να μην μπορεί να κάνει ομαδικά σπουδαία πράγματα, αλλά ατομικά να διαπρέπει, θεωρώ ότι γίνεται, διότι οι Έλληνες συνήθως αρνούμαστε να σκύψουμε στον εαυτό μας, να τον αγαπήσουμε, να τον αποδεχτούμε και να τον τοποθετήσουμε σε μια ομάδα. Μ' αρέσει που καθώς μιλάτε η μισή,
δανείζομαι από τη δική σας περιγραφή, οι άλλοι συμφωνούν με τα μάτια ή κουνούν με το κεφάλι, οπότε υπάρχει πάντα συμφωνία σε ό,τι λέτε. Είναι σαν έτσι να εκφράζουν όλοι όλους. Πιστεύω ότι θέλουμε, δεν μας φτάνουν τρεις συναντήσεις, θέλουμε μία με τον καθένα, νομίζω. Αυτή θα είναι η επόμενη μου πρόταση για τον χρόνο. Πιστεύω ότι πραγματικά το παράδειγμα ή το συμπέρασμα αυτής μας της συνάντησης σήμερα έχει να κάνει με τη συνέργεια. Ότι η δύναμη της συνέργειας και η δύναμη της ομάδας είναι αυτή που και στα καλά, αλλά κυρίως στα δύσκολα, είναι που θα μας βοηθήσει να βγούμε από αυτό. Θυμηθείτε εκείνο το μικρό πραγματάκι, παραμυθάκι που μας λέγανε από το σχολείο και κυρίως οι πατεράντες που είχαν παραπάνω από ένα παιδιά, που έλεγε, που έπαιρνε ένα κλαδάκι και το σπάγε και έσπαγε και ένα δεύτερο και ένα τρίτο και μετά τα βάζε όλα μαζί και δεν σπάγανε με τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και αρνητικά στις ομαδικές συνευρέσεις, αλλά είναι πολύ λιγότερα, πιστέψτε με, από τα θετικά. Σήμερα ήταν σίγουρα η συνάντησή μας, σήμερα η περιγραφή του τίτλου της στήλης. Δηλαδή το Foodinions, που είναι το opinion και το food, κάνατε τη δουλειά μου πολύ πιο εύκολη σήμερα. Δεν χρειάστηκε να σας κάνω ερωτήσεις. Πήγατε από το ένα θέμα στο άλλο χωρίς να χρειαστεί να σας διακόψω καν. Και χάρηκα τριπλά γι' αυτό. Από πού σήμερα έχουμε συνδεθεί, πού είστε? Έχουμε συνδεθεί από την Κουκουβάγια. Είμαστε Κουκουβάγια. Ωραία. Σίγουρα είναι, αποδείχθηκαν σοφίες οι Κουκουβάγιες. Αν σας έκλεβα 10 δευτερόλεπτα, γιατί υπάρχει κάτι που ξέχασα... Θα τα μετρήσω όμως, Θα ήταν ωραίο όσο όλο μιλάς, Σπύρος, εμείς να αλλάζαμε μαγιό. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, το πιο σύντομο ανέκδοτο είναι ο Σπύρος δεν μίλησε καθόλου σήμερα. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ έτσι γραμματικά σε κάτι, γιατί πραγματικά είναι μία εκπομπή μόνο του. Τρία χρόνια, ένα project για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε στο κοινό και στους συναδέλφους μας πράγματα. Το ονομάσαμε Wise Food Stories. Έχουμε κάνει 2 εκδηλώσεις μέχρι τώρα και οι 2 έχουν λάβει χώρα εκεί στην περιοχή του, στον Γκάζι, στην Οδό Πειραιώς, ένα εξαιρετικό χώρο. Εκεί τι κάναμε, φέραμε πανεπιστημιακούς, μαγείρους, όλους τους γνώστες, σε πάση περιπτώσει, τα γύρω από την τροφή και παρουσιάσαμε αρχικώς τις ελληνικές αυτόχθονες φυλές και τα προτερήματά τους, τα μαγειρέψαμε εκεί επί τόπου και ο κόσμος τελικά κατέληγε σε ένα πάρτι, ας πούμε, όπου δοκίμαζε αυτά που η πανεπιστημιακή και οι υπόλοιποι είχαμε πριν κάνει. Έχουμε κάνει ήδη 2 τέτοια και αυτό σε αυτό που σας είπα στο τέλος της κουβέντας, ότι νιώθουμε που έχουμε πολλά πράγματα να δώσουμε και να αφήσουμε ένα στίγμα, ένα λιθαράκι σε αυτό που όλοι υπηρετούμε και η Expo Trof. Αυτό υπηρετεί την ελληνικότητα και, και το να βγει από τον εαυτό της και να βγει προς τα έξω. Να πω λοιπόν, αφού είπατε για την Expo Trof, τώρα δανείζομαι και κάτι το χρησιμοποιώ. Δεν ίσταξες από αυτά που είπαμε. Καθόλου. Εγώ τόση ώρα ήδη μυρίζω κάποια από τα πιάτα που φτιάχνετε. Δηλαδή, έτσι που τα περιγράφετε, γύρισα πίσω στη σκέψη, άρχισα να τα σκέφτομαι πάλι. Κάποια. Καπνιστές με λιτζάνες και λοιπά και λοιπά. Λέγαμε λοιπόν για Delifer και Expo Trof. Από Δευτέρα ανοίγει τις πύλες της, τις ηλεκτρονικές διαδικτυακές. Θα υπάρχουν παραγωγοί, θα υπάρχουν εκθέτες σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Και είναι ευκαιρία, μπορεί οποιοδήποτε να την επισκεφθεί, κάνουν εγγραφή, δωρεάν φυσικά, για να μπορεί να βλέπει, να παρακολουθεί.
να δει λίγο, να γνωρίσει τον πλούτο. Και υπάρχουν αντίστοιχα τα διάφορα κανάλια Food Delifer και Expo Troph, YouTube, Facebook, που ανεβαίνουν εκεί τα νέα και τα βίντεό μας. Οπότε το βίντεό σας, όποιος θέλει να το ξαναδεί, μπορεί μέσα από τα κανάλια. Ελπίζω να υπάρχει ένας τουλάχιστον που θα θέλει να το ξαναδεί. Θα μιλήσουμε αύριο το πρωί και θα κάνω σύγκριση του σήμερα με το αύριο για να σας πω. Okay. Θα κλείσω από το μόνο με κάτι έτσι που κράτησα καθώς συζητούσαμε, ότι και δεν ήταν του Σπύρου. κράτησα λοιπόν κάτι που είπε για την παράσταση που κάθε βράδυ προσπαθείτε και είναι σαν μια παράσταση θεατρική που πρέπει να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό. Εύχομαι σύντομα λοιπόν να γυρίσετε στη σκηνή και, γιατί είμαι σίγουρα ότι θα έχετε να ανεβάσετε και άλλα έργα. Περιμένουμε με ανυπομονησία τα επόμενα και θεωρώ ότι ήδη έχετε δώσει πολύ τροφή για σκέψη και προβληματισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια. Σε εσάς και στις ομάδες σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.